Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ονομάζομαι Τέρχα Τζιρεμία και αυτό είναι το show στο οποίο μπορεί να έρθει για να ενημερώνεσαι σωστά και ηθικά καθημερινή βάση για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι αυτό το κανάλι, πάτε στο κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button και σε αρκινοποίηση αυτό το βίντεο να φύγει αλήθεια προ τα έξω. Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα βιντεάκι στο οποίο θα μιλήσουμε λίγο για την κατάσταση που βρίσκεται στον πατριωτικό τον χώρο και να ξεκαθαρίσουμε λίγο κάποια πράγματα. Καταρχά, ε, άκουσα ένα βίντεο από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου να πω ότι... τι να τον πω τώρα αυτό Οκ, okay. καλώ καλά κάνει και νιώθει έτσι που νιώθει. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν δύο-τρία πράγματα τα οποία είπε και ήταν φάουλ. Φυσικά το βίντεο δεν είναι στην πλατφόρμα του YouTube, είναι σε άλλη πλατφόρμα. Όποιο θέλει μπορεί να το ψάξει να το βρει. Με κατηγορεί στο ότι εγώ είμαι με τον Φέδον Φόβολη. Βόβολη. Με κατηγορεί σε κάποια άλλα ζητήματα στο ότι είμαι επιχειρηματία. Δεν ξέρω γιατί αυτό ενοχλεί του ανθρώπου. Παιδιά, είμαι απλά YouTuber και απλά επιχειρηματία. Δηλαδή, αν θα μπορούσα. και coach οπωσδήποτε, έτσι. Βάσει επιχειρηματία είμαι μέσω του coaching. Αυτό είναι η επιχειρηματική μου δραστηριότητα. Πάνω στην κατηγορία του coaching και τη εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτέ είναι οι κατηγορίε οι μου. Ε, τώρα, να πούμε λίγο τι είπε αυτό ο άνθρωπο. Διάβασε ένα email μου που όντω το είχα γράψει αυτό το email, αλλά δεν διάβασε το προηγούμενο κομμάτι και άφησε να εννοηθεί κάτι το οποίο είναι τρομακτικό για μένα και θα σου δώσω εγώ όλη την πρόπτικη για να συνδέσει τι τελείε και να καταλάβει τι πραγματικά έχει γίνει και μετά θα σου πω και το punchline ποιο είναι, διότι και εγώ βρίσκομαι σε μια φάση ανακάλυψη του ποιοι είναι οι λαγοί αυτή τη στιγμή του συστήματο. Λοιπόν, σου διαβάζω το email. Το δικό μου. Αυτό έγινε πριν την πρώτη πορεία, την πρώτη συνέλευση. Έχουμε πολλά πάλι που συμβαίνουν. Αρχικά, ο Φέδων Βόβολη έχει κάνει μία κίνηση για συλλαλητήριο. Όχι τραμποκισμοί, και θα τη γνωστοποιήσω εδώ για σένα. Άνω και κάτω τελεία, δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά αυτό υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υπάρχει εδώ. Και βάζω την, ε, τη δημοσίευση του Βόβολη, ρε φίλε. Δηλαδή, από αυτά τα λόγια, δικά μου δεν είναι τίποτα. Από τη στιγμή που ξεκινάει το Ισχύσεν τη ενώση μέχρι το Οργή Θεού, φωνή λαού Οργή Θεού. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια. Αυτό είναι η ανακοίνωση που μου στείλανε εμένα και να δω εγώ εάν θέλω να την ανακοινώσω ή όχι. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Μου στέλνουν οι άνθρωποι πράγματα, είτε στο Discord είτε στο email μου. Εάν μου αρέσει κάτι, το ανακοινώνω, το δημοσιεύω. Χωρί χωρίς κανένα συμφέρον. Δηλαδή είναι γελίο αυτό που μου προσάπτουν αυτή τη στιγμή. Γελίο εντελώ. Εγώ παιδιά έχω αυτή τη στιγμή μία αλφα μόχλευση εδώ στο YouTube, αυτό το καθημερινό το show που κάνω, την παρέα αυτή μαζί σας. Σας έχω πει ότι δεν είμαστε φίλοι, επιμένω σε αυτό γιατί η οικειότητα είναι μητέρα της καταφρόνησης, δεν είμαστε φίλοι. Παρόλα αυτά, εάν σας αρέσει η παρέα μου και αυτά που λέω, μπορείτε να καθίσετε, έτσι. Έχω αυτό το show λοιπόν, το οποίο έχει ακροαματικότητα. Και όταν δεν τα λέω έτσι όπως θέλουν κάποιοι να τα πω, στεναχωριούνται. Και μπορεί να του αδικό, δεν αντιλέγω, δεν αντιλέγω. Αλλά εγώ θέλω να πιέσω κάποιου ανθρώπου να δω πώ θα αντιδράσουν. Γιατί ο, ο, ο άφθονο άνθρωπο, να το πω έτσι, ο άφθονο άνθρωπο θα αντιδράσει σωστά, ακόμα και αν αδικηθεί. Κατάλαβε τι θέλω να καταλάβω. Σου λέω και εγώ είμαι στο παιχνίδι του να καταλάβω το ποιο πραγματικά είναι ο λαγό. Και θα εξηγηθώ. Αυτό λοιπόν που μου προσάπτει και μου λέει ότι εγώ είπα τα λόγια του Βόβολη είναι τρελό. Πάμε λίγο τώρα στη, ξανά στη δική μου την προοπτική του πώ βλέπω εγώ τα πράγματα. Τέρχα Τζιρεμία, ωραία. Έχει μια αλφα μόχλευση στο YouTube. Έχει κάνει με τα δικά σου τα λεφτά, χωρί να πάρει ούτε ένα ευρώ από κανέναν καλεσμένο, ούτε ένα ευρώ. Έχει κάνει ένα πολύ όμορφο στούντιο. Ήταν το όνειρό σου. Το πέτυχε. Τώρα θέλει να δώσει το βήμα για να υπάρξει ελευθερία λόγου και σε άλλου ανθρώπου. Διότι οι 300 στη Βουλή πιστεύω ότι είναι προδότε. Και η Νέα Δημοκρατία είναι μια σατανιστική οργάνωση. Αυτό είναι που πιστεύω, ρε παιδιά. Συγγνώμη κιόλα. Μα χρωστάνε 343 εκατομμύρια. Επειδή πιστεύω όντω σε αυτό που λέω πάντα, εγώ πώ πώς, πώς επικοινωνώ πάντα από καρδιά. Πάντα λέω αυτό που πιστεύω. Πάντα λέω αυτό που σκέφτομαι. Αυτό που αισθάνομαι. Σου πω ακριβώ πώ έχουν, πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Επειδή μου δεν αυτό το βήμα, εγώ θέλω να το δώσω αυτό το βήμα σε όλου του άλλου ανθρώπου στον πατριωτικό το χώρο και το κοινό να κρίνει το ποιο αξίζει και το ποιο δεν αξίζει. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει και μετά να βγάζω τον daily show μου, να τα πηγαίνω καλά στον επιχειρηματικό μου, στην επιχειρηματική μου καριέρα, να βγάζω τα λεφτά που βγάζω από το χρηματιστήριο και τα λοιπά. Και αν μπορώ να βοηθήσω πέντε ανθρώπους που θέλουν να βοηθηθούν, είναι καλός. Δεν κάνω τίποτα που να πιέζει τον άλλον. Μετά, αφού είπα και έκανα εκείνο το βίντεο που σας είπα να μην πάτε στην πορεία, και αυτό είναι το δεύτερο τρελό ατόπιμα, αυτός ο τύπος στο βίντεο που έκανε με κατηγορεί ότι εξαιτία μου ο άνθρωπο είναι κατωτέρου νοημοσύνη. Με κατηγορεί ότι εξαιτία μου ρίξανε οι αστυνομικοί τα χημικά. Ενώ αυτό που δεν βλέπει είναι ότι εάν εγώ βοήθησα στο να μην πάνε οι άνθρωποι εκείνη την ημέρα στο Σύνταγμα, Ίσως να γλιτώσαμε και θύμα. Ίσως να γλιτώσαμε και θύμα. Και εκεί είναι που εγώ είπα ότι είχα δίκιο. Γιατί τα επεισόδια στο Σύνταγμα στην Αθηνά έγιναν. Όντω έγιναν. Εκεί πάτησα και είπα ότι βγήκα δίκιο. Το αν δεν πήγαν οι άνθρωποι και πόσοι άνθρωποι ήταν να πάνε και τελικά δεν πήγανε, μπορεί να σωθήκανε πάρα πολύ. Γιατί αν δεν είχαν οι αστυνομικοί, οι αστυνομικοί αν είχαν την εντολή που την είχαν, αυτό είναι που δεν ξέρετε, την είχαν. Γι' αυτό εγώ βγήκα και μίλησα έτσι, να σα ρίξουν χημικά κτλ. εκεί στο Σύνταγμα ή οπουδήποτε αλλού. Στην προκειμένη περίπτωση στο Σύνταγμα έγινε αυτό. Και οι μπαχαλάκιδε να μπουν μέσα και να τα ξεσκίσουν όλα, 50 άτομα, 50 άτομα, δεν θέλει παραπάνω. Το θέμα είναι ότι όταν οι αστυνομικοί ρίχνουν μαζικά, και σένα θα πάρει μπάλα. Και το παιδί σου που έχει από δίπλα θα πάρει μπάλα. Εγώ γι' αυτό είπα ότι είπα. Όχι γιατί είμαι με το φέδωνα το βόβολη. Τον κύριο Βόβολη δεν τον έχω γνωρίσει. Του αντίο θεωρώ ότι είναι λαγό του συστήματο. Γι' αυτό και όλου του έχω προσκεκλημένου. Όλου, παιδιά, σα θέλω όλου. Αλήθεια. Ελάτε όλοι στο podcast μου να τα πούμε, να τα επικοινωνήσουμε, να τα μιλήσουμε και να λύσουμε τι διαφορέ μα. Εγώ εδώ θέλω να ενώσω του ανθρώπου και να προστατέψω του ανθρώπου και ίσω. Εδώ να έκανα λάθο τοποθέτηση. Δηλαδή, πιστεύω ότι έκανα λάθο τοποθέτηση εν τέλει με το να πω στου ανθρώπου να μην πάνε σε αυτήν την πορεία. Γιατί στο τέλο τη ημέρα δεν είμαι και κανένα για να τον πω να μην πάει έτσι. Στο τέλο τη ημέρα θα κάνει ό,τι γουστάρει ο καθένα. Απλά επειδή εγώ δεν μεγάλωσα με πορείε. Η μόνη αλήθεια είναι αυτή. Εγώ, η παιδεία μου δεν μου λέει για πορείε κτλ. Sorry, συγγνώμη, ρε παιδιά. Συγγνώμη που δεν είμαι Μ' άτομο που, που έκανα πορεία στη ζωή μου. Απήχα. Από τα πολιτικά, απήχα. Εγώ φέτο μπήκα στο παιχνίδι και δεν ξέρω τίποτα και κανέναν και δεν είμαι φίλο με κανέναν. Γι' αυτό και κανένα δεν με γουστάρει ουσιαστικά. Γιατί ξέρει ότι αν κάνει μαλακία, εγώ θα με εκεί θα του τη φορέσω. Δεν είμαι με κανέναν. Περιμένω το λάθο. Και περιμένω να μάθω την αλήθεια έτσι. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Και σιγά σιγά τη μαθαίνω την αλήθεια πια είναι. Το εάν ε, ρίχνω κάποιου οι οποίοι αγωνίζονται υπέρ του δέοντο. Του το βγάζω αυτό, του το δίνω, και εάν του έχω κακοκαρδίσει, αυτό είναι μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Ωραία. Δηλαδή, και να σε κακοκαρδίσει κάποιο δεν είναι αρνητικό. Να μάθει να μην είσαι snowflake, να μάθει να γίνεσαι σκληρό. Παρόλα αυτά. Θέλω όλοι οι Έλληνε να είναι ενωμένοι. Οι Έλληνε οι πατριώτε. Οπότε τα δύο λάθη αυτού του ανθρώπου στο βίντεο του ήταν: Νούμερο ένα, δεν έδειξε το προηγούμενο, διάβασε μόνο το Η ισχύ εν τη ενώση» τα οποία είναι τα λόγια του Βόβολη, τα οποία και εμένα μου τα στείλανε και τα έκανα copy-paste. Και είπα ότι θα στο γνωστοποιήσω εδώ την, ε, την ανακοίνωσή του σε σένα. Προσωπικά δεν μου γνωστοποίησε κανένα ότι υπάρχουν και άλλε πορείε στο Σύνταγμα και όχι στην Ομόνια. Έτσι. Δεν μου το είπε ποτέ κανένα αυτό εδώ. Εγώ σκέφτηκα ότι είναι καλή ιδέα να το γνωστοποιήσω, να το δουν περισσότεροι άνθρωποι. Πραγματικά δηλαδή σου λέω, είναι ηλίθιο το να με κατηγορούν για τέτοια πράγματα που δεν έχω κάνει και που δεν έχω πει. Δηλαδή, είναι, είναι γελίο. Είναι γελίο. Και φαίνεται κιόλα αυτά, τα emails μου δηλαδή, εάν δεν πάρεις, αν, δεν, αν δεν το κόψει και το ράψει, φαίνεται πια είναι η αλήθεια. Χωρί να είμαι snowflake και να θέλω να δικαιολογηθώ αυτή τη στιγμή, Απλά θέλω να του δώσω να καταλάβει. Γι' αυτό τον έναν τώρα μιλάω, που το βίντεο του έχει 300 προβολέ, δηλαδή τίποτα ουσιαστικά. Αλλά και γι' αυτόν τον έναν να του δείξω να καταλάβει ότι είμαι μαζί σου. Μπούφε, ξύπνα! Ξύπνα, μπούφε όλο αυτό το διάστημα. Παλεύω για να διώξουμε το μυτσοτάκι για να δείξουμε την ατζέντα στου ανθρώπου. Ξύπνα! Το αν έκανα επικοινωνιακό λάθο, αυτό θα το πληρώσω με το τίμημα που πρέπει να το πληρώσω. Από εκεί πέρα δεν έχει κάτι άλλο. Στα 300 βίντεο που έχω κάνει, ένα να είναι λάθο, αν είναι την κρίσιμη στιγμή, να είναι την κρίσιμη στιγμή. Αλλά αυτή τη στιγμή μαχόμαστε. Είμαστε στη φάση που ακόμα ο λαό μάχεται. Δεν έχει νικηθεί. Δεν έχουν νικηθεί. Εγώ σου λέω το άλλο. Αν η πορεία αυτή, τη Τετάρτη η πορεία, μάζευε 50.000 άτομα, πιστεύει ότι ο Μιτζοτάκη θα έχει το φιλότιμο να μην ψηφίσει αυτά τα έσχη που ψήφισε την Πέμπτη. Και το άλλο που διαιρωτώ και πραγματικά βοηθήστε με, ρε φίλε. Είναι το εξή. Γιατί έγινε η πορεία την Τετάρτη και δεν έγινε την Πέμπτη. Κάποιο είπε για να δουλέψουν τα καταστήματα την Τετάρτη επειδή είναι κλειστά. Είσαι γελίο. Άμα, άμα αυσο, αυτό πιστεύει ότι το ενστερνίζομαι, είσαι γελίο. Δηλαδή, την Πέμπτη χάνεται η χώρα σου, ε, και εσύ για να, για να δουλέψουν οι άλλοι τα καταστήματα θα κλείσει ε, την Τετάρτη το βράδυ που είναι όλα κλειστά. Με κάνει και πορεία τρει ώρες τα ξημερώματα, άμα είναι έτσι. Δεν μου λένε τίποτα αυτά. Ωραία. Εγώ αυτό που θέλω από του ανθρώπου είναι να είναι πιο έξυπνοι. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι το δικό μου λάθο. Και εδώ πέρα πάμε στο πραγματικά δικό μου λάθο. Επειδή είμαι καλοπροέρωτο άνθρωπο, αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σαν και εμένα. Επειδή με ακούνε, μοιάζουν με μένα, είναι σαν και εμένα. Αυτό είναι λάθο. Το ότι πιστεύω θετικά για του ανθρώπου, και αυτό αντίστοιχα είναι λάθο. Το ότι θέλω να βοηθήσω του ανθρώπου, μπορεί και αυτό τελικά να είναι λάθο τελικά και αυτό να είναι λάθος. Μπορεί και τελικά και αυτό να είναι λάθος στο τέλος της ημέρας. Αν και πολλά παιδιά μου έχουν πει ότι έχουν βοηθηθεί πάρα πολύ και αυτό δεν το ξεχνάω ποτέ. Μα ποτέ, μα ποτέ, γι' αυτό και είμαι εδώ και παράγω περιεχόμενο. Γιατί στηρίζω συγκεκριμένους ανθρώπους. Τώρα αν αυτή είναι πολύ, καλός ή κακό, ενοχλεί κάποιους, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το ότι θέλω τους Έλληνες πατριώτες ενωμένους, ο πρώτος είμαι, αδελφούλη. Ο πρώτος. Σε αυτό το παιχνίδι φέτος Υπήρχα πριν από, από τα κόμματα. Πριν δημιουργηθούν τα κόμματα, πριν πάρει την ε, πολιτική χρειά το παιχνίδι αυτό, ήμουνα μέσα στο παιχνίδι από πριν. Από πριν, από πριν, Με τα daily shows μέσα στην καραντίνα υποστήριζα τον Έλληνα και τον εμψύχωνα με τον τρόπο το δικό μου, ο οποίο ο τρόπο δικό μου είναι το βλέπει, είναι σκληρό. Είμαι σκληρό. Όπω με τον εαυτό μου είμαι και με σένα, γιατί σε θέλω καλύτερο. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να γίνει καλύτερο. Εγώ δεν σε θέλω υπαλληλοδούλο, follower. Εγώ σε θέλω leader, ηγέτη. Και μπορώ να σου δείξω όλα τα μυστικά τη ηγεσία. Και όποιο έρχεται και μιλάει μαζί μου, του ανοίγω τα πάντα. Όλο το χάρτη του πώ παίζεται το παιχνίδι το πραγματικό. Πάμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα που θέλω να συζητήσω για το φίλο μου το Σάκη τον Κολυβά. Ωραία. Ήτανε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο podcast ελεύθερος, πολύ περιποιημένος και όμορφος, ήρθε και κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση, που, την οποία την έκρινε ο λαός θετικά. Ο Σάκης είναι μαχητής και παλεύει. Παλεύει με τον τρόπο που παλεύει και το κάνει καλά. Και κάνει και ζημιά στο σύστημα. Έκανε μια κίνηση, εγώ σου λέω όμως, δεν ξέρω κανέναν, πρόσεξε λίγο αυτό. Απ' τη μια του το δίνω τον αναγνωρίζω. Από την άλλη, εγώ δεν, γνω... δεν ξέρω κανένα πραγματικά τι σκέφτεται. Κάνει μια κίνηση λοιπόν ο Κολυβά να μιλήσει για τον Βοβολή και να πει ότι είναι λαγό. Τη στιγμή που το κάνει αυτό ο Κολιβάς, εμένα με πονήρεψε, τότε πονηρεύτηκα. Και λέω, μήπω και ο Κολυβά είναι λαγό. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβει τον τρόπο που σκέφτομαι εγώ. Δεν σκέφτομαι ποτέ μονοδιάστα. τι μου λέει κάποιο. Από τη στιγμή που κάνει αυτή την τοποθέτηση, εγώ σκέφτηκα κατευθείαν ότι παίζει και αυτό να είναι λαγός. Δεν ξέρω αν είναι ή αν δεν είναι. Έτσι όπω μάχεται, εκτιμώ ότι δεν είναι. Ωραία. Α πούμε όλη την εικόνα των πραγμάτων, γιατί δεν θέλω να δικήσω ποτέ κανέναν. Εάν έχει πραγματικά καλή θέληση και αξίζει, εμένα δεν με νοιάζει άμα θα τον ψηφίσετε ή όχι. Εάν ο κολυβά έχει πραγματικά καλή θέληση και αξίζει, Πραγματικά δεν με νοιάζει. Μακάρι αυτοί οι άνθρωποι να μπουν μέσα στη Βουλή. Αλλά να το αξίζουν και να μπουν μέσα στη Βουλή. Σωστά. Αυτό είναι που προσπαθούμε να εξετάσουμε εδώ πέρα. Ο Τράγκα, αν είναι λαγό, αν δεν είναι. Έχει κρατήσει μια ουδέτερη στάση που παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον. Ο Τράγκα τον έχω καλεσμένο. Όλοι είναι ανοιχτά καλεσμένοι. Ο Βόβολη είναι καλεσμένο. Ο Τράγκα είναι καλεσμένο. Ο Πετράκο είναι καλεσμένο. Ο Μάριο είναι καλεσμένο. Ο Θάνο είναι καλεσμένο. Αν το επιθυμούν. Όποιο επιθυμεί να μιλήσει, για μένα είναι καλεσμένο στο podcast μου ο Βελόπουλος είναι καλεσμένος. Άσχετα με το τι γνώμη έχω εγώ σε προσωπικό επίπεδο, εγώ θέλω να τους δώσω το βήμα να μιλήσουν. Εάν θεωρούν ότι δεν τους δίνεται ο αντίστοιχο χρόνος από τα μίντια, μπορώ να βοηθήσω σε αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ από μέσα μου λέω, είναι λαγός, δεν είναι λαγός. Πώς θα κινηθεί όταν ο Μητσοτάκης θα του προσφέρει λαγούς με πετραχίλια. Πώς θα κινηθεί και θα αντιδράσει όταν εγώ τον πιέσω. Πώ θα κινηθεί σε αυτή την περίπτωση συνεργασία! πώς θα κινηθεί όταν δεν θα τα πηγαίνει καλά. Εγώ αυτά θέλω να εξετάσω για να δω το πόσο καλοί ηγέτες είναι κάποιοι άνθρωποι και πόσο διατηρούν την ψυχραιμία τους. Εάν δεν μπορούν οι άνθρωποι να διαχειριστούν μέσα στα, στον πατριωτικό το χώρο αυτή την κόντρα που υπάρχει, γιατί μιλάω για του ηγέτε αυτή τη στιγμή, του πολιτικού ηγέτε, δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουν να αντέξουν σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο. Που οι πιέσει είναι επί 10, μην πω επί 100. Αυτό που ζούμε τώρα είναι μια ενδιαφέρουσα κατάσταση. Και για να λήξω αυτόν τον πρόλογο το μεγάλο που έκανα, να πω το εξή ότι πλέον όλα δημόσια, τα πάντα. Εσείς στον πατριωτικό το χώρο, είστε τόσο πατριώτες και θέλετε να ενώσετε. Παιδιά, εγώ δεν είμαι στην πολιτική. Δηλαδή, δεν είμαι ούτε, ούτε δημοσιογράφος, ούτε πολιτικός. Είμαι πολύ ειλικρινή για να είμαι πολιτικό. Για να σου πω την αλήθεια. Είμαι κακό πολιτικό. Είμαι κακό. Είμαι κορυφαίο στα επικοινωνιακά. Αλλά στην πολιτική είμαι, είμαι χάλια. Χαλιαμπάλια. Φυσικά μπορεί να επιδέχομαι βελτίωση. Αυτό δεν το ξέρω εγώ. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Τα ξεκαθαρίζω όλα. Δηλαδή, βλέπει πόσο. πόσο... Πώ σου μιλάω, για να καταλάβει ποια είναι η εικόνα των πραγμάτων, θέλω να καταλάβει να ξέρει ακριβώ τι γίνεται στον πατριωτικό το χώρο. Στο τέλο τη ημέρα, αυτό που θέλω να γίνει και για να καταλάβουμε ποιο είναι ο λαγό, ο πραγματικό, γιατί υπάρχει σίγουρα. Πέραν από τον Βελόπουλο, ο οποίο έχει δεχτεί από εμένα τουλάχιστον τρει φορέ πρόσκληση μέσω βουλευτών του να έρθει στο κανάλι μου. Και δεν το έχει κάνει. Με, με για το του, δεν τον πω τι θα κάνει τον άνθρωπο. Μπορεί να έχει πολύ πιο σοβαρέ δουλειέ. Το ίδιο ισχύει για τον Βόβολη. Βόβολη, έλα να τα πούμε. Έλα να δούμε αν είσαι ο λαγό ή αν δεν είσαι ο λαγό. Έλα να δούμε τι στάση κρατά απέναντι στα άλλα τα πατριωτικά τα κόμματα και τελικά πόσο ενωτικό είσαι. Τον κολυβά τον έχω φέρει. Το Σόρα δεν ξέρω που βρίσκεται ο άνθρωπο. Είναι καλεσμένο και αυτό. Παιδιά, όλου του θέλω. Ο, όλοι, όλοι, αυτοί, ελάτε. Α έρθουν πρώτα τα νούμερο ένα άτομα στον, των κομμάτων και μετά θα μπορέσουμε να φέρουμε και κάποιον άλλον βουλευτή. Αλλά πρώτα να έρθει αυτό ο πραγματικό, ο, ο, ο νούμερο ένα εκεί μέσα. Για να μην γίνει κάτι λάθο. Αυτό αυτός είναι ο λόγο. Και γιατί έτσι το πάω. Πρώτα θα πρέπει να έρθει το μεγάλο κεφάλι και μετά τα, τα υπόλοιπα. Αυτό είναι το νούμερο 1. Από εδώ και πέρα, εάν θέλει να ακούσει την ταπεινή μου άποψη, ο τρόπο με τον οποίο θα βρεθεί ο λαγό είναι ο εξή: Όλα ανοιχτά, όλα δημόσια. Υπάρχουν οι πλατφόρμε, απορρόπω κάποιοι σαν το Βόβολη, δεν έχει φάει ακόμα μπαν από το Facebook. Δεν υπάρχει πατριώτη αυτή τη στιγμή που αγωνίζεται και δεν τον έχει κάνει μπαν το συστημικό Facebook του Κυριάκου Μητσοτάκη. Απορώ κιόλα δηλαδή. Οπότε, κάντε live stream μέσα στο Facebook. Κάντε live stream μέσα στο Instagram. Μέσα στο YouTube. Άντε να σα δω. Είναι τίποτα. Ένα iPhone παίρνετε. Ένα πρόγραμμα ίσω στο StreamYard. Και παίζετε την παλίτσα με αυτόν τον τρόπο. Είναι πανεύκολο να κάνετε ένα live stream, να το δουν οι άνθρωποι και ίσω και ένα online seminar. Εφόσον δεν μπορείτε να το κάνετε offline στι συγκεντρώσει και στι πορείε και δεν είστε οργανωμένοι καθόλου, καθόλου, απαράδεκτα οργανωμένοι, εφόσον δεν μπορείτε να το παίξετε έτσι το παιχνίδι, ή σα πιέζουν οι αστυνομικοί, το δέχομαι και αυτό, να λέμε τα πράγματα ω έχουν, κάντε ένα online seminar. Υπάρχουν. Πραγματικά 200 εκατομμύρια πλατφόρμες, μπορεί να κάνει 30 ευρώ το μήνα μία τέτοια κίνηση. Αυτό το περιεχόμενο θα το πάρετε και θα το αναβάζετε στα social media. Δηλαδή δεν είναι αναγκαστικό να είναι όλα offline. Κάντε ένα online, να το δει ο κόσμος. Να δημιουργήσετε ένα κλίμα ενότητας. Αυτό το κομματικό, ακούστε. Αυτή τη στιγμή ο λαός πολεμάει ενωμένο. Τα κόμματα διχάζουν. Αυτοί λένε τα, τα κόμματα ότι διχάζω εγώ, ότι εγώ. Που ε, δεν θέλω να το πω ρε φίλε, αλλά οι πληροφορίες οι μου έλεγαν ότι θα υπάρχουν επισόδια επεισόδια από την αστυνομία μέσα. Και εάν δεν πήγανε, μπορεί να γλίτωσε κάποιο. Όχι το ότι... Όχι το αυτό που είπε ο άλλο ο άνθρωπο, ότι... ότι, επειδή ήταν λιγότεροι, εξαιτία μου ήταν λιγότεροι, λέει, ότι εξαιτία μου ήταν λιγότεροι, οι αστυνομικοί του κάνανε το ένα και το άλλο. Αυτό είναι ηλίθιο. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Είναι... Δεν... βάλε τη λογική σου να σκεφτεί. Οι αστυνομικοί, αν έχουν την εντολή να σε γράψουν, θα σε γράψουν. Αν έχουν την εντολή να σου κάνουν το ένα, σου κάνουν το. Κατάλαβε πώ παίζεται το παιχνίδι, δηλαδή. Αν δεν το καταλαβαίνει αυτό, ε τι να πω, ρε φίλε, πραγματικά. Είναι απογοητευτικό, είναι απογοητευτικό να, να υπάρχει χαμηλή, ε, χαμηλό επίπεδο αντίληψη και νοημοσύνη και να με λογοκρίνουν κιόλα, ε. Το να βάζουν λόγια που δεν είπα και να παραποιούν τα λεγόμενά μου. Είναι γελίο. Όταν θα διαβάζει το δικό μου το content, εμένα εύκολα μπορούν να με λογοκρίνουν διότι είμαι ρηστικός. Αυτό αυτός είναι ο χαρακτήρα μου όμω. Εγώ δεν υποκρίνομαι στην κάμερα. Δεν είμαι πολιτικό κτλ. Εριστικό είμαι και στην πραγματική μου τη ζωή. Το καλάμι που βλέπει. Αχ, α το πούμε αυτό. Το καλάμι που λε εσύ ότι έχω καβαλήσει. Έτσι είμαι και στην πραγματική μου τη ζωή από την ημέρα που γεννήθηκα. Το κατάλαβε. Κατάλαβε ποιο είμαι. Δεν είναι αυτό εγωιστικό ή κάτι ή εριστικό ή κάτι. Ή αλαζονικό. Είμαι όλα αυτά. Όλα αυτά που λες είμαι με επίπεδο νοημοσύνης και αντίληψη όμω από πάνω. Και έτσι είμαι, αυτό είναι ο χαρακτήρα μου. Δηλαδή έτσι είμαι σαν άνθρωπο. Είναι όπω λέμε, έχει καστανά μάτια. Ε, αυτό είναι ο Τέριχα Τζερεμία. Πώ θα το κάνω. Δεν είμαι τέλειο, θέλω να σου πω. Είμαι αυτό που είμαι, είτε με γουστάρει είτε με μισή. Όχι όμω ότι όταν στα λέω καλά με γουστάρει και όταν δεν στα λέω καλά με μισή. Είσαι snowflake άμα συμβαίνει αυτό, έτσι. Εμένα ρίξτε μου κριτική, ρίξτε μου hate. Το γουστάρω. Το γουστάρω, αυτά όλα τα γουστάρω. Γιατί στο τέλο τη ημέρα είμαι καλό άνθρωπο και παλεύω για το καλό όλων. Το κοινό καλό. Και πολλέ φορέ έχω θυσιάσει. Καλά, προσωπικό χρόνο, άστο, δεν το συζητώ. Έχει 7, 8, 9 μήνε τώρα που κάνω το Daily Show. 7 μήνε που κάνω το Daily Show. Ο προσωπικό μου χρόνο είναι στα, στα τάρταρα. Άρα το κάνω για κοινό καλό. Λοιπόν, όλα καλά. Να είμαστε ενωμένοι. Ωραία. Πώ θα φανεί ο λαγός σου είπα. Όλα δημόσια. Προσκαλέστε η πολιτική αρχηγή τον έναν με τον άλλον για να συνεννοηθείτε. Κάντε deals, προσπαθήστε. Μην κοροϊδεύετε τον Πετράκο που πήγε με τον Τράγκα. Μην κοροϊδεύετε κανέναν, μην κρίνετε κανέναν. Αν είστε μάγκε, προσπαθήστε να ενωθείτε με άλλου. Και θα δούμε εκεί πέρα τι και πώ. Και πώ θα εξελιχθεί το σύστημα. Άμα θέλετε να κατέβετε στι πορείε. Α, αυτό που δεν είπε κανένα, παιδιά. Καλάρε! Το post μου μία μέρα μετά δεν το διαβάσατε στο YouTube. Μπορεί να μην το διαβάσετε. δεν ξέρω, δεν λέω. Δεν λέω ότι όλο ο κόσμο κινείται γύρω από εμένα, αλλά έκανα και ένα post εγώ στο YouTube. Κοινότητα. Αυτό το post το έκανα μια μέρα αφού είπα στο βίντεο και το email του να μην πάνε στην πορεία. Λέω σε αυτό το post, αδέρφια μου, σχετικά με τι πορείε, να κάνετε ό,τι σα λέει η καρδιά σα. Αυτό έγινε αφού είπα το βίντεο και του είπα να μην πάνε. Δεν θα σα πω εγώ προφανώ τι να κάνετε και ούτε και κανένα. Απλά να έχετε μάτια και από πίσω και ανοιχτέ κάμερε για να πιάσετε στην κάμερα όλου του μπαχαλάκιδε. Αυτό ήταν το post μου. Δηλαδή, όποιο βγαίνει και με κατηγορεί, ενώ πραγματικά έχω τοποθετηθεί στην αρχή λάθο, αλλά μετά το διόρθωσα, αλλά δεν λέω ότι δεν έκανα λάθο, ρε παιδιά. Δεν λέω ότι δεν έκανα λάθο. Όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθο, ωραία. Όλοι. Στα 300 βίντεο που έχει το κανάλι, μπορεί ένα να είναι λάθο. Μπορεί 15 να είναι λάθο. Τώρα, θέλει να κάνει ένα subscribe. Πραγματικά κάνε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Το τι θα κάνει εσύ δεν είναι δικό μου θέμα. Εγώ ξέρεις, τι ξέρω ότι δεν έχω πάρει χρήματα από κανέναν, όσο και να θες να με κοροϊδέψεις. Τα λεφτά τα βγάζω από πολλές μεριές και δεν έχω ανάγκη ούτε το YouTube αυτό. Μπορώ να το κάνω το YouTube στα αγγλικά έτσι και να αυξηθεί το εισόδημά μου επί 100%. Γιατί αυτή είναι η διαφορά του ελληνικού YouTube με το αγγλικό το YouTube. Και εκεί είναι που θα πετύχω. Και μην με προκαλείτε να το κάνω. Γιατί θα το κάνω. Και μετά μετά θα, θα, θα λέτε κοίτα να δεις έτσι γιατί όλες τις φορές που με έχουν προκαλέσει τα έχω πετύχει όλα, όλους τους στόχους μου τους πετυχαίνω και ο στόχος μου πραγματικό είναι να φύγουν οι 300 προδότες στη Βουλή όλοι και να ξεκαθαρίσει το τοπίο στα πατριωτικά τα, τα κινήματα μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο όλοι να είναι ενωμένοι να προσπαθούν τουλάχιστον να είναι ενωμένοι όσο το δυνατόν γίνεται τα κόμματα να μην διχάζουν να προσπαθούν δηλαδή να μην χάζουν, γιατί μόνο που υπάρχει κόμμα είναι διχαστικό, μόνο που κατεβαίνει κάποιος ως κόμμα είναι διχαστικό και ο καθένας από τη θέση του να προσπαθήσει να κάνει τον κόσμο μας λίγο καλύτερο, να προσπαθήσει να πολεμήσει για την πατρίδα. Ο καθένας από τη θέση του. Μη ζητά από ένα ψάρι να ανέβει ένα δέντρο, μου έγραψε ένας φίλος μου στο email, το οποίο είναι πολύ σωστό, το είπε ο Άλμπερτ Άινστάιν. Μην ζητάμε από ένα ψάρι να ανέβει ένα δέντρο. Το καταλαβαίνω. Δεν έχουμε όλοι μα την ίδια δυναμική. Πολλοί από εσά εκφράζεστε μέσα από τι πορείε. Καλά κάνετε. Με γεια σα, με χαρά σα. Συνεχίζω και επιμένω να λέω νούμερο 1. Ενότητα. Νούμερο 2. Δημόσιο διάλογο. Όλα δημόσια. Και εκεί θα δει ποιο ουσιαστικά αποστασιοποιείται από τον πατριωτικό του χώρο πραγματικά και δεν θέλει να ακούσει για καμία συνεργασία. Εκείνο που θα καταλάβουμε τα πάντα. Και νούμερο 3. Να κάνουμε αυτό που λέει η καρδιά μα και όπω μπορούμε, αλλά. Να το κάνουμε σωστά. Τέλο, σχετικά με, τους, με τα δικαστικά και τα δικηγορικά. Κάποιο είπε, ρε, παιδιά, είναι απίστευτοι οι άνθρωποι, ότι τα παιδιά που ήρθανε, οι δικηγόροι που ήρθανε, οι οποίοι κάνουν πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά. Πραγματική δουλειά. Ε, Είπαν ότι χρηματίστηκα από του δικηγόρου για να του φέρω. Ε, Είπαν, πόσα παίρνει, φίλα από του δικηγόρου για να προωθήσει του ανθρώπου να πάνε δικαστικά όταν εγώ δέχομαι τόσο χαμηλού επίπεδου μηνύματα και ξέρω ότι αυτό δεν έχει τα, απλά τα λεφτά για να πάει να, στο δικηγόρο, α πούμε ότι έχει άπειρα λεφτά, ρε φίλε. Α πούμε ότι είσαι ένα άφθονο όν και έχει πάρα πολλά λεφτά. Θα σε χαλούσε να πα και να πληρώσει ένα δικηγόρο και να προσπαθεί να αυξήσεις τι πιθανότητέ σου για να πετύχει κάτι πολύ μεγάλο. Δεν θα σε χαλούσε. Λυπάμαι που θα σου το πω. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν λεφτά, αλλά αν μιλήσει με του δικηγόρου, θα δει ότι έχουν τον τρόπο να σε κατατοπίσουν και να σε βολέψουν. Αλλά πρέπει να πα με άλλα άτομα, να έχει κάποια μόχλευση. Άμα πα μόνο σου και τα πληρώνει όλα μόνο σου, δεν έχει και καμία ουσία, όσο και καλέ τιμέ να σου κάνουν. Μην λέτε ασυναρτησίε του μυαλού σα. Πολλοί το κάνετε αυτό, και ξέρω ότι πολλοί από εσά είστε και θυμωμένοι και δυσαρεστημένοι από την όλη κατάσταση. Δηλαδή είναι ένα καζάνι που βράζει. Το αντιλαμβάνομαι στο 100%. Ίσως το λάθος μου να ήταν ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκα. Αλλά εγώ αυτά, αυτά έλεγε η καρδιά μου, αυτά έλεγε η νοημοσύνη μου εκείνη τη στιγμή. Αν έκανα λάθος, καλώς, προχωράμε. Τουλάχιστον για μένα έτσι είναι, δηλαδή το παρελθόν ανοίξει το παρελθόν, προχωράμε μπροστά να δούμε τι θα κάνουμε γιατί οι προκλήσει είναι συνεχόμενες. Αν έκανα καλό, ε, δεν θα βρω δίκιο από κανέναν, ούτω ή άλλω. Ούτω ή άλλω δεν θα βρω δίκιο, δίκιο από κανέναν. Όπω και να έχει τι πορείε, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όπω και να έχει. Όχι, παιδιά, αυτά τα γνωστά. Όχι. Πολύ μεγάλη προσοχή στου μπαχαλάκιδε, σε όλα. Να μάθετε να αποστασιοποιήσετε όταν βλέπετε κάτι αρνητικό να συμβαίνει. Ελπίζω να ξεκαθάρισα λίγο τη θέση. Προσωπικά παραμένω καχύποπτο. Γιατί δεν ξέρω κανέναν σε αυτή την κατηγορία. Και όλοι θέλουν εμένα. Γιατί το κάνω με τον τρόπο που το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω και θα συνεχίσω να δίνω βήμα και λόγο στον οποιονδήποτε. Μάχομαι για την πατρίδα μου μάχομαι για την ελευθερία του λόγου που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν κάποιο θέλει να με χαρακτηρίσει κάπω από αυτή την προοπτική να με χαρακτηρίσει, μάχομαι για τον πατριωτικό το χώρο. Όχι τόσο πολύ όσο νομίζετε. Πιο πολύ με ενδιαφέρει η ελευθερία του λόγου και τη έκφραση. Πιο πολύ με ενδιαφέρει αυτό. Παρά πατριωτικός πατριωτικό ο χώρο. Σου ξαναλέω. Εγώ δεν είμαι πολιτικό. Το τι κάνουν τα κόμματα είναι δικό του πρόβλημα. Εγώ έχω άλλο ρόλο. Έχω διαφορετικό ρόλο στο σύστημα αυτό εδώ. Η φωνή μου είναι διαφορετική. Δεν ξέρω πώ θα καταλήξω και τι θα, πώς, ποια θα είναι η εξέλιξη για εμένα. Δεν το ξέρω. Αφήνω όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά πάντα στη ζωή μου. Ποτέ δεν κλείνω πόρτε, ποτέ δεν περιορίζω τίποτα, καμία πρόπτικη. Αλλά σου λέω ότι στη φάση που βρίσκομαι τώρα, πιο πολύ με ενδιαφέρει η ελευθερία λόγου και το πιο σημαντικό. Αυτό το οποίο δεν έχει σταματήσει ποτέ, μα ποτέ σε όλη μου τη ζωή. Είναι η αλήθεια. Μάχομαι για την αλήθεια για τη γενικότερη αλήθεια, της πνευματικότητας στην αλήθεια. Αυτό είναι που με ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα. Γι' αυτό και πάνω απ' όλα έχω κάτι ή κάποιον. Λοιπόν, που κάποιοι ούτε θέλετε να το ακούτε, ούτε και αυτό. Σας φαίνεται ριστικό. Ε, δεν θα το πω καν. Ούτε σε άλλο είναι δικό μου ατομικό αυτό. Πάμε τώρα λίγο στα νέα και θα κλείσω το επεισόδιο. New. Pfizer shot. The vaccine given to nearly all Israelis is now 39% effective against infection, while being only 40% effective in preventing symptomatic COVID-19, according to the two, new statistics of Health Ministry. Το Υπουργείο Υγεία του Ισραήλ έβγαλε ένα πόρισμα για, για την Pfizer, το εμβόλιο τη Pfizer. Πλέον λέει είναι 39% αποδοτικό against infection, while being only 41 effective in preventing symptomatic COVID-19 και είναι μόλις 41% αποδοτικό στην αντιμετώπιση του συμπτώματος του κορονοϊού. Μόλις 41%. Η Pfizer όταν πήρε την έγκριση για το πειραματικό της εμβόλιο από τον FDA, τον Food and Drug Administration, μόλις λοιπόν πήρε έγκριση από τον FDA, είπε ότι έχει 95% αποδοτικότητα. Πώς γίνεται να εμβολιάζουν έτσι τους ανθρώπους με πειραματικά εμβόλια και μετά να αποδεικνύεται ότι έχουν κάνει και ψέμα, έχουν μαμουνέψει τα στατιστικά και όχι 95%, 41%. Αν βγαίναν τα πραγματικά στατιστικά δεν θα έπαιρνε ποτέ έγκριση. Ίσως σε αυτό να ευθύνεται και ο πορτοκαλί. Ο πορτοκαλί με το Operation Rap Speed που ήθελε να εμβολιάζει τους πάντες. Φυσικά υπάρχει λόγος που το έκανε αυτό, πιστεύω, γιατί αν δεν το έκανε αυτό, θα γινόταν το έλα να δει. Δηλαδή είναι το μη χείρον βέλτιστον εδώ πέρα η κατάσταση. Α μην κατηγορήσουμε καταστάσει τις οποίε δεν γνωρίζουμε και ούτε πρόκειται να μάθουμε η αλήθεια είναι αυτή. Ούτω ή άλλως το σκάνδαλο των τεραστίων διαστάσεων είναι ότι δεν μπορούν υποχρεωτικά να το κάνουν αυτό, να το πιέσουν του ανθρώπου. Και οπωσδήποτε στην Ελλάδα, αν μιλάμε για Ελλάδα, το σκάνδαλο είναι ότι οι 300 προδότε αυτή τη στιγμή τη Βουλή που πρέπει να φύγουν όλοι. Όλοι, 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 όλοι. Δηλαδή, αν μου έλεγε να βγει όλη η Βουλή και οι 300 και να βάζαμε στη θέση του τα 5-6-7 πατριωτικά κόμματα, με χίλια ρε φίλε. Πραγματικά, all day long θα το έκανα αυτό το swap. All day long, όλη τη μέρα θα μπορούσα να το πατάω αυτό το κουμπί για να γίνει. Αυτή, αυτή η αλλαγή είναι αειδιαστική. αυτοί που βρίσκονται μέσα στη βουλή μεγάλοι προδότες κοροϊδεύουν τον κόσμο μέσα στη μάπα τους ο, ο Μέρα 45 τους έλεγε ότι είναι υπέρ του, υποχρεω, του υποχρεωτικού εμβολιασμού στους γιατρούς και ψήφισε κατά η υποκρισία στο μεγαλείο του ψήφισαν όλοι υπέρ οι παρόντες υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού και τώρα κάποιοι ψήφισαν κατά επειδή έχουμε προεκλογική περίοδο δεν υπάρχουν αυτά. Λοιπόν, τέλο πάντων, σφυροκόπησαν την ΙΦΙΠΕΞ, τον ΙΠΑ για την Τουρκία. Γερουσιαστέ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών, των ΙΠΑ, εξέφρασαν έντονη κριτική για την τουρκική κυβέρνηση σε αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών, εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόαση τη Τετάρτη τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων τη Γερουσία, των ΙΠΑ. Οι γερουσιαστέ κατηγόρησαν την Τουρκία για επιθετική στάση σε βάρο τη Ελλάδα και για πολλά άλλα και ζήτησαν περισσότερη δράση από την κυβέρνηση του Biden. Ο γερουσιαστή των Δημοκρατικών Chris Βαν Χόλεν τη Μέριλαντ είπε ότι πρέπει να αναλάβουν δράση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία υπό τον πρόεδρο Ερντογάν, υπονοώντα ότι η κυβέρνηση Biden απλώ πρότεινε κατά δίκη. Ο Ερντογάν δεν νοιάζεται για αυτά που λέμε, είπε ο Βαν Χόλεν. Ισχύει αυτό, του γράφει ο Ερντογάν. Εναπόκειται σε εμά να αναλάβουμε δράση, να υπερασπιστούμε το κράτο δικαίου, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία. Η Τουρκία δεν αποτελεί παράδειγμα για του άλλου συμμάχου μα στο ΝΑΤΟ αφού δεν είναι πιστή στη συμμαχία. Ε, τότε τι υπάρχει το Νατό το διαλύστε το. Η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων τη Γερουσία πραγματοποίησε ακρόαση για την πολιτική των ΗΠΑ έναντι τη Τουρκία την Τετάρτη. Η Υφυπουργό Πολιτικών Υποθέσεων κατέθεσε ενώπιον τη Επιτροπή. Η Τουρκία είναι σύμμαχο του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών, αν και οι σχέσει μα έχουν δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια, ιδίω λόγω τη υποστήριξη των ΗΠΑ προ του Κούρδου μαχητέ στη Συρία, με του οποίου βρίσκεται αντιμέτωπο η Τουρκία. Οι γερουσιαστέ, τόσο δημοκρατικοί όσο και ρεπουμπλικανοί, εξέφρασαν έντονη αντίθεση σε ορισμένε τουρκικέ πολιτικέ. Ο γερουσιαστή Μπομπ Menendez του New Jersey αναφέρθηκε στο γεγονό ότι η Τουρκία χτίζει βάση ντρόν στα κατεχόμενα εδάφη τη Κύπρου, λέγοντα Δημιουργεί η Τουρκία μια βάση ντρόν στην κατεχόμενη Κύπρο. Οι πληροφορίε μου είναι ότι ναι, το κάνει. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Πάμε στο επόμενο. Αυστηρή προειδοποίηση τη Ουάσιγκτον σε Άγκυρα. Έρχονται νέε κυρώσει αν δεν συμμορφωθείτε για του S400 επειδή η Τουρκία ήταν στο ΝΑΤΟ, θα έπρεπε να αγοράσει από τη ΣΥΠΑ, φαντάζομαι. Ναι, αλλά αυτή τα αγόρασε το, το α, Ναι, αλλά αγόρασε από του Ρώσου το πυραυλικό σύστημα το συγκεκριμένο, το S400. Ο πρόεδρο Τζο Μπάιντεν δεσμεύεται να διατηρήσει τι κυρώσει κατά τη Τουρκία βάσει του νόμου για την αντιμετώπιση αγορά οπλικών συστημάτων από τη Ρωσία μέσω κυρώσεων. CAATSA και συγκεκριμένα για την αγορά ρωσικών πυράβλων S400, ενώ θα επέβαλε περαιτέρω κυρώσει εάν η Άγκυρα αγόραζε επιπλέον οπλικά συστήματα από τη Μόσχα, δήλωσε ανώτερο διπλωμάτη στον ΗΠΑ την Τετάρτη στο Reuters. Αυτή είναι η απάντηση του Τζο Μπάιντεν. Ο Τζο Μπάιντεν οπωσδήποτε είναι λίγο. Δεν μπορεί να τα πάει καλά. Επόμενο. Ευθεία αναθεώρηση του status quo στο Αιγαίο από την Τουρκία. Όταν λοιπόν σα λέω ότι εμεί έχουμε τα προβλήματά με του υποχρεωτικού εμβολιασμού, αλλά στον πλανήτη Γη υπάρχουν και πιο σημαντικά ζητήματα. Διότι αυτό με του υποχρεωτικού εμβολιασμού βασικά συμβαίνει σε ελάχιστε χώρε και η Ελλάδα είναι μία από αυτέ τι ελάχιστε χώρε. Όπω και σε ελάχιστε χώρε υπάρχει ακόμα δικτατορία, έτσι. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Στο παγκόσμιο σύστημα υπάρχουν διαφορετικοί καταλήτε. Πιο μεγάλοι, πιο σημαντικοί. Έτσι εκτιμώ εγώ ότι αυτό με την Τουρκία είναι πολύ πιο σημαντικό από ότι ο υποχρεωτικό εμβολιασμό των γιατρών που τόσο καιρό δουλεύουν μέσα στο σύστημα, τρώνε μέσα το σύστημα, δεν έχει κόψει απόδειξη κανένα γιατρό. Και τώρα που του λέει το σύστημα, παίξτε με βάση το σύστημα, τώρα αυτοί το παίζουν ε, σκληρά Αμερικανάκια. Καλά, εντάξει. Τέλο πάντων, ευθεία αναθεώρηση του στάτου κόστου στο Αιγαίο από την Τουρκία. Χωρί να ρίξουν ούτε μια του Στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήθελαν να βάλουν πόδι σε καθαρά ελληνικά εδάφη. Είναι γνωστή η κάψα των Τούρκων όσον αφορά την παρουσία του ελληνικού στρατού στα νησιά του Αιγαίου, για τα οποία δεν χάνουν ούτε μια μέρα χωρί να προχωρήσουν σε ευθεία αμφισβήτηση τη ελληνική κυριαρχία. Σε σχετικά πρόσφατε δηλώσει του ΑΚΑΡ, οι Τούρκοι προσπαθούν να συντηρήσουν το συγκεκριμένο ανύπαρκτο θέμα, αναφέροντα πω η Ελλάδα έχει πάθο για εξοπλισμού. Ωστόσο, πρέπει να γίνει αντιληπτό και γνωστό ότι πρόκειται για μια καθαρή φαντασία και μια μάταιη προσπάθεια μακριά από τα μαθηματικά και ότι η μεγαλύτερη ζημιά θα είναι για τον ελληνικό λαό. Αυτά λέει η Τουρκία για την Ελλάδα. Την ίδια απέτηση εκδήλωσαν οι Ερντογανιστέ και οι Κεμαλιστέ, οι οποίοι παρά τι διαφορέ στο εσωτερικό τη Τουρκία συμφωνούν στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και απαιτούν εδώ και τώρα αναθεώρηση του status quo, ενώ μάλιστα κάνουν αναφορά για τον όρο. Καλά, εδώ λέει να καταλάβει. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τουρκικό κέντρο στρατηγική έρευνα, ο συντονισμό τη τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από μελέτε που πραγματοποιήθηκαν, αποκάλυψε ότι ο αριθμό των νησιών νησίδων που θεωρούνται ότι βρίσκονται υπό την κυριαρχία μα, σε παρέθεση Τουρκία, στο Αιγαίο, ήταν περίπου 130 στην αρχή. Στη συνέχεια, αυτά αυξήθηκαν σε περίπου 150 και αποφασίστηκε να αποκαλούνται ως γεωγραφικοί σχηματισμοί. Προσδιορίστηκε ότι μερικοί από τους 150 γεωγραφικούς σχηματισμούς επικίστηκαν από την Ελλάδα, ενώ οι υπόλοιποι είναι προς το παρόν χωρίς κατοίκους, αναφέρουν οι Τούρκοι. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θέλουν τους δικούς τους εκεί πέρα που είναι μπόλικοι να τους φέρουν στα ελληνικά νησιά. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η απαράδεκτη αυτή κυβέρνηση, η προδοτική αυτή κυβέρνηση, Θέλει να το κάνει και πραγματικότητα. όπως είπε και η, η, η πιο απαράδεκτη Σακελαροπούλου. Ωραία. Αυτό το επεισόδιο ήταν λίγο μυστήριο. Εάν ενοχλήθηκε, δεν θα σου ζητήσω συγγνώμη, γιατί να μάθει να σκληρύνει λίγο η πέτσα σου, ωραία. Δηλαδή, αν δεν μπορεί μια κριτική ενό τυποτένιου YouTuber, δεν κάνει για τη δουλειά, ωραία. Α το πούμε και αυτό στο τέλο τη ημέρα, γιατί εγώ νιώθω ότι είμαι ο κανένα ουσιαστικά νιώθω ότι είμαι κάποιο, γιατί οπωσδήποτε είμαι κάποιο, αλλά στο ίδιο νόμισμα ξέρω ότι είμαι κανένα. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον με την προοπτική. Ότι ανάλογα την κατάσταση χρησιμοποιεί όποια προοπτική πρέπει να χρησιμοποιήσει για να περάσει το αντίστοιχο μήνυμα. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που το παρακολούθησε. Αν είσαι καινούργιο σε αυτό το κανάλι, να πατήσει το κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή. Αν θε να με υποστήριξει έμπρακτα, πάτησε το κουμπάκι που λέει join Συμμετοχή. Και τέλο, εάν σου άρεσε το επεισόδιο, να το κάνεις κοινοποίηση. Να πω ότι θα έρθει ένα δυνατό podcast με τον κύριο Καζάκη του ΕΠΑΜ, ο οποίο έχει κρατήσει καταπληκτική στάση. το βγάζω το καπέλο και θα δει και το επεισόδιο, είναι σοβαρότατο κύριο. Ίσως στο παρελθόν να έχω μιλήσει αρνητικά και για αυτόν, αλλά ξέρει ότι αυτό είναι το στυλ μου και η στάση μου. Μιλάω αρνητικά για όλου μέχρι αποδείξεω του αντιθέτου. Και μόλι έρθει στο αντίθετο, μέχρι να αποδείξει ω του άλλου αντιθέτου. <laughs> δηλαδή, είναι περίεργο το σύστημα, αλλά έτσι είναι. Η διαδικασία είναι δυναμική. Τα δεδομένα αλλάζουν όλη την ώρα. Όλη την ώρα αλλάζουν. Έτσι αλλάζω και εγώ, και αυτό θα πει και εξέλιξη, ωραία. Λοιπόν, το επεισόδιο αυτό έφτασε στο τέλο του. Οπωσδήποτε, smash the like button. Εάν σου άρεσε η κοινοποίηση να μάθουν την αλήθεια περισσότεροι πατριώτε Έλληνε, να σε καλά. Εμεί θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Πρώτα, Θεό! Γεια σου.